Καλησπέρα σας, καλησπέρα σας. Και ξεκινήσαμε έτσι απότομα, γιατί είχαμε τεχνικό πρόβλημα, δεν είχαμε μπαταρίες να ξεκινήσουμε το ποντίκι. Αν με ακούει ο συνάδελφος που θα έρθει μετά να κρατάει μπαταρίες, ουφούντωσα. Με τι λαστιχάκι έπιασα τα μαλλιά μου, ρε παιδιά, με τέτοιο λαστιχάκι τα μαλλιά. Α, ωραία. Καλά πάω. Λοιπόν, θα αφήσω κι εγώ κάτω τα μαλλιά. Να μην τα αφήνεις μόνο εσύ, να τα αφήσω κι εγώ. Να είμαι κι εγώ έτσι και εσένα, ναι, μοιραία γυναίκα. Λοιπόν, καλό μήνα Ιούνιο, καλό μήνα Ιούνιο. Α, και δεν θα πω ότι μπήκε και τέλεια, γιατί και λιγότερα λεφτά μου βάλανε πάλι στη δουλειά και έχω νεύρα. Λοιπόν, και μου την είπανε κιόλας. Και, όχι, μετά καλά μπήκε, μωρέ, δόξα τω Θεώ, εντάξει, καλό μήνα να έχουμε με υγεία. Ποδαρικό μας κάνει Χριστός, αληθώς ο Κύριος. Ποδαρικό μας κάνει η Ελένη, η Καραμπή. Η Ελένη Καραμπή που ήταν δύο φορές να έρθει, αλλά πάντα μπήκε ένα εμπόδιο, την τελευταία φορά έφταιγα εγώ, την άλλη εσύ. Τέλος πάντων, τρίτη και φαρμακερή. Και τώρα, παιδιά, πήγε να μας την κάνει το ποντίκι. Δεν έχει μπαταρία το ποντίκι. Και πήγε να μας την κάνει να μην μπορούμε να κάνουμε εκπομπή. Αλλά εμείς είμαστε γάτες και τα καταφέραμε. Ωραία. Μετά να δω πώς θα κάνω διακοπή και παύση πάλι. Ελπίζω να μου χαλάσει. Λοιπόν, και σας καλοβρίσκουμε. Να ξέρεις ότι και εσύ έχεις μια κάμερα εδώ από πάνω μου και κοιτάς, όπως βλέπεις και εμένα και κοιτάω απέναντι. Έχουμε και εικόνα και φωνή. Τέλεια. Το Λενιό μας, λοιπόν, είναι ένα παιδί, παιδί θα πω. Παιδί δεν είσαι, εγώ παιδί είμαι. 5 χρονών είμαι εγώ. Και εγώ 5, παιδί. Η ψυχή μας είναι παιδική. Γι' αυτό και γράφουμε παιδικά μαθήματα. Αυτό θα σου λέγα. Άλλωστε από εκεί φαίνεται και γιατί γράψατε παιδικά παραμύθια, όχι μόνη σου, η Ελένη μαζί με τον Παντελή Χατζή. Τον Παντελή το Χατζή. Επειδή θα μας πάρει ο Παντελής ο Χατζής, είναι στη Θεσσαλονίκη. Νάουσα η Μαθίας. Και είναι μακριά και δεν θα μπορέσει να είναι εδώ μαζί μας. Θα έχουμε τηλεφωνική συνέντευξη μαζί του, θα έρθει στην παρέα μας τηλεφωνικά. Πριν όμως έρθει ο Παντελής, να πούμε δύο λόγια για την Ελένη. Ποια είναι η Ελένη, πες μου 5 πράγματα για σένα, τι ήταν όλα αυτά. Εγώ είμαι 32, είμαι νεφροπαθής, υπομεταμόσχευση. Είμαι 32 χρόνια μεταμοσχευμένη, με νεφρό από τη μητέρα μου, η οποία μου έδωσε τη δεύτερη ευκαιρία ζωής, μου ξαναγέννησε. Αυτό είναι πολύ συγκινητικό. Εννοείται. Ήσουν από εκείνους τους νεφροπαθείς, τους τυχερούς, που ο συγγενής ήταν συμβατό, γιατί καμιά φορά δεν το δέχεται κιόλας, έτσι δεν είναι. Παρ' όλα αυτά έκανα στη βδομάδα πάνω ξυακόλυψη. Γιατί το σώμα μου εντριστεκόταν. Παρ' όλα αυτά όμως, πήγαν όλα καλά. Τα πρώτα 8 χρόνια ήταν λίγο δύσκολα για μένα, πολλές λοιμώξεις. Όταν αλλάχθηκαν τα φάρμακα, πήραν όλα ρολόι και μέχρι τώρα δηλαδή μπορώ να πω ότι... Ήξω συνεχικές, δηλαδή εσύ το πάθες μικρή αυτό σε μικρή ηλικία. Όλα καλά. 20 χρονών, έτσι. 20 χρονών δηλαδή. 24 χρονών νόσησα. Ήταν κάτι πρωτόγνωρο για μένα. Πώς ένα νέο παιδί, γιατί ρε παιδί μου το βλέπω και στο ίντερνετ αυτό. Πώς ένα νέο παιδί μπορεί να νοσήσει από νεφρά, όταν δεν έχει κάνει και καταχρήσεις, όταν δεν έχει... Όχι. Είναι θέμα, νομίζω, και κληρονομικό, αν παίζει και αυτό κάποιες φορές. Είναι θέμα υπέρτασης, είναι θέμα, δηλαδή, ένας υπερτασικός... Περίμενε, γιατί και εγώ είμαι υπερτασικιά και με νεύρα. Θα πρέπει να κοιτάς περισσότερο από τα νεφρά σου. Η υπέρταση δημιουργεί νευρική ανεπάρκεια. Θα πρέπει να την ελέγχεις. Τα νεφρά πώς τα κοιτάμε από τα ούρα. Το καπνισμά δυσκολεύει την αιμάτωση. Τι με φοβίζει τώρα. Περίμενε και φοβάμαι. Όλα το ψάχνω και εγώ τώρα τελευταία αυτά. Να σου πω κάτι. Όταν λες, τα νεφρά πώς τα ελέγχουμε. Μάνω κάτω κοιλίας ή περίπου. Όχι, τα νεφρά εντάξει. Μια φορά στον χρόνο μπορεί να κάνεις ένα υπέρυπο. Αλλά σίγουρα ανά εξάμηνο ή μια φορά τον χρόνο αν θέλεις, εγώ θα σου έλεγα ανά εξάμηνο, να κάνει μια ωραία κρέατινη και μια γενική αίματο. Από εκεί και εκεί
Συγγνώμη, εγώ έκανα τώρα μια γενική ουρία, δεν ξέρω τώρα τι βγήκε. Πώς το καταλαβαίνω εκεί πέρα, ποιες είναι οι τιμές, πρέπει να στα διαβάσω. Όταν κάνεις μια γενική αίματος, μάλλον στον αιματοκρίτη σου, την αιμοσφαιρίνη σου, γενικότερα τα λεφτά. Θα το καταλαβαίνανε αυτό οι γιατροί. Ναι, και αν κάνεις και μια ουρία κρεατινίνη. Δεν ξέρω ουρία, εμένα μου βάλε να κάνω τα ούρα. Τώρα δεν ξέρω αν ήταν γενική ουρή. Και... Άλλο η ουρία είναι άλλο, τα ούρα άλλο η ουρία. Η κρεατινίνη τι είναι αυτό. Πώς να το πω, ένας δείχτης στον οργανισμό μου. Να σου πω κάτι, θα σου διαβάσω τις εξετάσεις μετά να μου πεις. Θα σε πάρω τηλέφωνο να μου πεις. Έγινα. Γιατί εγώ δεν τα ξέρω και φοβάμαι να μου πεις τι όχι, είναι. Όχι, εντάξει. Εντάξει. Ναι, θα πρέπει να ελέγχουμε την πίεση, θα πρέπει να μην καπνίσουμε. Είναι πολύ βασικό. Εγώ καπνίζω, εσύ. Καπνίζεις, όχι. Εγώ όχι. θα πρέπει να φροντίζεις να μην τρως πολλά λιπαρά, να φροντίζεις το βάρος. Γενικά, όχι ότι αν δεν έχεις όλα αυτά θα νοσήσεις με ψυχή ανεπάρκεια. Απλά φροντίζουμε για να έχουμε. Κάνουμε κάποιες κινήσεις, εντάξει, ασφαλείες. Ξέρω, εντάξει, ξέρω ότι και τα παιδιά με ναρκωτικά με αυτά, συνήθως αυτοί εκεί έχουν, σηκώτη και νεφρά που τους χτυπάει. Το ποτό πάρει. Ναι. Η πατήτιδα, το ποτό, το αλκοόλ, το πολύ μπορεί να σου κάνει. Αλκοόλ, τα πάντα. Και βλέπω και πολλά νέα παιδιά, τα νέα παιδιά, τα μικρά παιδιά που γράψαμε το παραμύθι, περιπέτειες του Ρούλη του Νεφρούλη. Αυτό είναι πώς... το αυτό πες μου, τα παιδιά αυτά πώς γίνεται και νοσούνε. Υπάρχουν πολλοί παράγοντες, ίσως και γενετικοί. Αυτό το κληρονομικό δηλαδή. Όχι μόνο κληρονομικό και κάποιες γενετικοί παράγοντες. Κοίταξε να σου πω κάτι, είδα ένα βίντεο προχτές στο TikTok και λέω αυτός ο άνθρωπος έχει απόλυτο δίκιο. Πήρε ένα γάλα, αυτά τα γάλατα που παίρνουμε από το φαρμακείο όταν γεννηθεί το μωρό και δεν μπορούμε να το θυλάσουμε οι μάνες, το πρώτο γάλα. Και διάβαζε ο άνθρωπος από πίσω τα στοιχεία. Και λες ρε φίλε, όταν ξεκινάει το παιδί και πίνει αυτά, τα βρήνες και δεν ξέρω εγώ τι που έχει μέσα αυτό, δεν θα πάθει μετά τα σηκώτια του και καρκίνα και ξέρω εγώ και βλέπεις νέα παιδιά και έχουν καρκίνα του παχύ εντέλει. Νομίζω ότι η μετάλλαξη που υπάρχει γενικότερα δεν βοηθάει, αντιθέτως σπρώχνει προς τα εκεί. Όμως εγώ επειδή δεν είμαι ειδικός για να πω ακριβώς τι έχει γίνει, και γιατί ας πούμε δύο χρόνια παιδιά πέραμε στην ομοκάθαση ή ακόμα και 8 μηνών παιδιά, 7. Έχει γεννηθεί παιδί με νεφρική ανεπάρκεια και την ώρα που γεννήθηκε κάνει ομοκάθαση. Αυτό δεν μπορώ να το πω. Αυτό τώρα ήταν από την κοιλιά, ε. Ναι. Έχει τύχει και αυτό. Ευθύνεται η μάνα, δηλαδή η μάνα θα νιώθει τύχη. Εμένα που δεν ήταν ατροφικά τα νεφρά μου. Από όταν γεννήθηκες. Προφανώς. Έπαθα πιονεφρίτιδα 8-9 μηνών. Από εκεί και πέρα η κατάσταση. Τι είναι η πιονεφρίτιδα. Πιονεφρίτιδα, πιελονεφρίτιδα. Τι είναι αυτό δηλαδή. Είναι μια νόμιμη. Μάζευε σαν πιο. Ναι, ναι. Εν πάση περιπτώσει, κάναμε εξετάσει δύο χρόνια, ήταν όλα τα καλά. Άψογα. Τώρα τι έγινε. Στα 20 έκανε εξετάσει. Πώ το κατάλαβε εσύ, νέα κοπέλα. Ενώ ήταν 12 κιλόστα, ήταν 7. Και κάποια στιγμή τι έκανε. Αυτό. Ήταν μικρά. Δεν αντέξαμε, κουραστήκαμε. Και εσύ πώς δεν το είχα σπερματονεφρίτιδα, δεν είχα κύστες, δεν ήταν πολυκύστικη νεφρίτιδα, δεν ήταν τίποτα, ήταν καθαρά, μόνο με κούλικα. Και αυτό δεν... Δεν βοήθησε το παιδί. Κλατάρανε πλέον. Να σου πω κάτι, ναι, είναι σαν μια μηχανή που όταν είναι ένα μικρότερο... εσύ στα 20 σου πώς το κατάλαβες αυτό. Στα 24, κοντά απλά, κουραζόμουν, έκανα βάρος, έκανα νετούς, ουρλουμό, συνέχεια. Κάποια στιγμή, ούτε και κατάλαβα πώς βρέθηκα στο νοσοκομείο, κατευθείαν υποκλείδιο καθεστώς. Θα μου πεις τώρα νέο κοπέλα, θα μου πεις πάνω στα αυτά σου, να έλεγες ότι έχω πάθει κρύο με και κάνω με τους. Ή μπορείς στην αρχή να σκέφτηκες ότι έχω μείνει έγκυος. Ναι. Ε? Ναι. Κάτι όχι, δεν ήταν αυτό τελικά, ήτανε... Ένα νέο παιδί. Όλα αυτά δεν μπορούν να είναι από το κρύωμα και να είναι συνεχόμενο δηλαδή. Αδυναμία, δηλαδή όπως εγώ τώρα που τελειώνω τη δουλειά μου και λέω πάω να κοιμηθώ, δεν αισθάνομαι καλά. Ή το κόψιμο όχι, στα πόδια. Όχι, μια περίεργη αδυναμία. Κόψιμο στα πόδια. Ναι. Μια περίεργη αδυναμία, γιατί παίξανε ρόλο πολλά. Εγώ έτρωγα πολλά φρούτα, δεν μπορούσα να φάω φαγητό. Αυτό ενεργοποίησε το κάλιό μου και το πήγε στο 10. Το ότι έζησα με 10 κάλιο, αυτό είναι
επειδή δεν έτρεπε σε ανέβαση. Όταν το φυσιολογικό είναι μέχρι 5.01 το ανώτερο. Και εγώ έφτασα στο 10. Στο 10 έχει πάθει υπερκαλμή ή έχει φύγει. Το ότι εγώ έζησα. Εντάξει, το θέλει ο Θεός. Ναι. Ναι, αλλά κάτι ξέρει ο Θεός, γιατί σε πέρασε από αυτή την περιπέτεια και εσύ με την, αυτή την περιπέτεια τη μεταλαμπεύεις. Και ναι. Προσπαθείς να, να βοηθήσεις και να δώσεις και κουράγιο στους ανθρώπους. Αρχικά έκανα μία ομάδα, τη δωρεά οργάνωση δώρο ζωής, με την προϋπόθεση να ενημερώσω και να βοηθήσω στην ασθενής μου. Στην πορεία το 2018 γνωρίστηκα με τον Παντελή Χατζή, διευθυντικά. Μου ζήτησε να γίνει διαχειριστής της ομάδας, να με βοηθήσει. Εγώ την πάλευα μόνη μου, ήταν θειοδόρο εκείνη τη στιγμή. Δεθήκατε και πιο συναισθηματικά. Τι εννοείς? Πιο συναισθηματικά, όπως το κάτω, όπως το ακούς να μου το πω. Κοίταξε να δεις. Γιατί νομίζω ότι με την έννοια ότι γίναμε ζευγάρι, εννοείς. Ναι. Όχι. Όχι. Είμαι ήδη παντρεμένη. Α, ναι. Ναι. Αυτό δεν μου το πες. Νομίζω ότι είσαι ελεύθερη. Συγγνώμη, πω με δύο άντρα σου. Όχι. Απλά υπάρχει μία έντονη σχέση μεταξύ μας. Υπάρχει μία χημεία. Τώρα να σου πω κάτι που να πει ο άντρας, είδες πώς τα έλεγα. Όχι, το ξέρει, γιατί είναι καταρχήν είναι 38 χρονών, είναι 39 πρώτον. Πρώτον, παιδιά, μικροδείχνει. Δεν δείχνει για 58. Εντάξει. Δεύτερον, ναι. Δηλαδή, εγώ σε έκανα γύρω στα 40. Ναι. Υπάρχει μία ιδιαίτερη σχέση. Χημεία θα έλεγα. Είδες έναν άνθρωπο που έχει όρεξη και αυτός να δώσει και γι' αυτό ταιριάξατε. Ναι, έχουμε περάσει. Έχετε και ήδη. Μπράβο. Και στην πορεία τα πέρασε και εκείνο. Ναι. Ακόμα και ένα άνοιγμα μύτης. Κατάλαβα. Και έχετε και το ίδιο όνειρο. Είναι περίεργο όλο αυτό που γίνεται. Ναι. Εν τω μεταξύ είναι περίεργο γιατί όταν γράφουμε ξεκινάει ο ένας ή ο άλλος στην πορεία. Δηλαδή αυτό που γίνεται με τη βιντεοκλήση, λέω, λέει, φτιάχνω ένα σκέλετο και στο τέλος βγαίνει ένα κομμάτι, δεν υπάρχει, δεν μπορεί να το καταλάβει κανείς, ούτε εσύ ίδιοι. Αυτό που σημαίνει. Ναι, είναι καμιά φορά ότι ο ένας συμπληρώνει τον άλλο. Αυτό που πες, αυτό συμπληρώνει τον άλλο. Ναι, αυτό ακριβώς είναι ένα. Και γνωριστήκατε μέσα από το Facebook, έτσι από τις ομάδες που είχες φτιάξει. Θέλησε, απλά είδε ότι έχω την ομάδα. Φοράει και ωραία κολόνια. Με έβαλε, ευχαριστώ πολύ. Με έβαλε στην ομάδα του Νευροπαθής και Μεταμοσχευμένη Ελλάδας. Εκείνος είχε ήδη ένα blog, νευροπαθής.gr, το οποίο στην πορεία έγινα διαχειρίστρια της ομάδας του και του blog. Όταν άρχισα να γράψω στο blog του, το είπα, κάνουμε και ένα blog στο δικό μου, στη δική μου ομάδα. Και έτσι έχουμε δύο blog αυτή τη στιγμή, δωρεάπαυλαζωής.gr και εκείνος νευροπαθής.gr και ενημερώνουμε τον κόσμο και για τα τελευταία επιτεύγματα γύρω από τις μεταμοσχεύσεις και οτιδήποτε συμβαίνει, ό,τι προβλήματα έχουν τώρα, οι μονάδες των λιγάκι προ... θα σε πάρει λίγο στο προσωπικό πάλι. Εσύ ξεπέρασες αυτό, έκανες 8 χρόνια να ορθοποδείς, δηλαδή στα 30 σου έρχεσαι να πατάς τα πόδια σου. Όχι να ορθοποδήσω, είχα πολλά προβλήματα. Δεν ήμουν άνθρωπος που καθόμουν σε αυτό, δεν με έδειχνε. Απλά με έγινε στο νοσοκομείο και είχα λίγο σπάσιμο. Αυτό. Αυτό. Οπότε άλλο. Τον άντρα τον γνώρισες μετά τη μεταμόσχευση. Πολύ πριν. Πριν τη μεταμόσχευση από πολύ μικρή σε ήξερε. Ναι. Άρα τα πέρασε μαζί σου, είναι δίπλα σου βράχος όλα αυτά. Ναι. Συγχαρητήρια να πούμε, πώς τον λένε. Παναγιώτη. Είναι ο Παναγιώτης, γιατί έχει της Παναγιάς το όνομα. Συγχαρητήρια Παναγιώτη, μπράβο του Παναγιώτη. Με τι ασχολείται ο σύζυγός? Τώρα είναι συνταξιούχος. Ωραία. Άλλη φορά να μας το φέρετε. Χρυσοχός. Ήταν μετά έκλεισε το μαγαζί αυτό που δούλευε σαν ερμήτης. Και από εκεί και εκεί δούλεψε στην Αστυλία ένα διάστημα, μετά τους απολύσαν όλους γιατί στη Δέλτα, στην Αστυλία, τους απολύσανε μαζικά. Ναι, και τα μετά τα ταλαιπωρηθήκαμε λίγο. Φτάσαμε στο σημείο λόγω του ότι εγώ είχα το 80%, μπόρεσε και εκείνος και για να μπορέσει να με εξασφαλίσει οικονομικά. Να πήγε στη πήρε τη σύνταξη. Ναι, γιατί. Με τη βοήθεια τη δικιά σου όμως. Εντάξει, λόγω της κατάστασής μου. Την πήρε νωρίτερα, δηλαδή την πήρε 78, την πήρε ο άνθρωπος 60 χρονών. Αυτό ναι, ναι, ναι. 54. Τόσο νωρίς. Όχι, ψέματα. 59 νομίζω, κάτι τέτοιο, ναι. Νωρίς την πήρε. Αλλά εντάξει.
Αν έχει, άκου, αν έχει συμπληρώσει τα ένσημα. Τα είχε, ναι. Αυτό. Ναι. Θέλει 30 χρόνια ένσημα. Είχε ο άνθρωπος 30 χρόνια ένσημα από μικρός που δούλευε. Ναι. Εντάξει, και αυτό. Μου λέει από 17 χρονών. Ναι, εντάξει, άνθρωπος, μια χαρά. Και τώρα είναι δίπλα σου, στήριγμά σου. Εκείνος έφερε, γιατί έπρεπε να τον ανεβάσει. Ναι, ναι, εκείνος. Έπρεπε να τον ανεβάσει επάνω. Δεν είχε να πατάει εγώ τώρα. Καλά, αυτό έχει δίκιο, θα κάνει βόλιο. Ο Δήμος, αυτό ο είναι δήμος, το πρόβλημά μας. Ο κύριος Κουτελάκης έχει υποσχεθεί ότι θα κάνει. Του είπα ότι αν δεν θα παρκάρεις, πάμε μαζί. Μου λέει ναι, μου λέει πού, βλέπεις. Εντάξει, θα κάνει κάποιες βόλτες, θα κάνει. Τέλος πάντων, μου λέει θα βρω που βρω, πάνω τηλέφωνο να σε πάρω. Εντάξει. Τι να κάνει, έχει φρικάρει. Πάω από εδώ, πάω από εκεί, με πάει από εδώ, με πάει από εκεί και έχει αρχίσει και φρικάρει ο άνθρωπος. Να σου πω κάτι, αρκεί να του αρέσει και αυτόν αυτά που κάνεις. Νιώθει καλά. Νιώθει υπερηφάνεια. Ή για τον Παντελή. Τον αγαπάει και τον Παντελή. Ναι, ναι, γιατί βλέπει ότι κάνετε αγώνα. Ναι, και τον θεωρεί ένα και είναι ένα πανέξυπνο και ευφυέστατο παιδί. Που έχει γεννηθεί για να προσφέρει. Αυτό. Είναι γεννημένος γι' αυτό. Είναι φτιαγμένος. Αυτό το είδαν και στον Παγκόσμιο Οργανισμό, πολιτιστικό λογοτεχνικό οργανισμό που ανήκουμε. Ήμασταν μέλη και φέτος ο Παντελής Πουχατζής είναι διευθυντής marketing και επικοινωνίας για την Ελλάδα και εγώ αναπληρώτερη διευθύντρια και επικοινωνίας στον ελληνικό τομέα. Ωραία. Και μας βάλανε, φυσικά είναι ο οργανισμός Writer Capital Foundation, είναι ένας οργανισμός που από την πρώτη στιγμή με το δωρεάν μας στήριξαν, όταν όλοι οι εκδοτικοί και εδώ στην Ελλάδα που πλησιάσαμε, μας κλείσαν την πόρτα, με το που ακούγαν ότι εμείς θέλουμε δωρεάν να το δώσουμε, αντιγιά. Ούτε καν. Ενώ αυτός ο εκδοτικός οίκος να το πούμε, γιατί η κοπέλα εγώ της είπα να συνεργαστούμε όλα και κάτι. Ο εκδοτικός είναι η Writer International Edition, είναι παγκόσμιο. Εδώ, ναι. Ναι. Ναι, αυτός. Και είναι παγκόσμιος εκδοτικός οίκος και για το εξωτερικό και για την Ελλάδα. Ναι. Και εσείς έγινες δεύτερη διευθύντρια από ό,τι κατάλαβα και διευθυντής. Και διευθυντής ο... γιατί έτσι κι αλλιώς ο Παντελής τα social δεν χρειάζεται... Εγώ με την κοπέλα που μίλησα της είπα ότι θα είναι χαρά μου να κι άλλους... κι άλλα βιβλία να παρουσιάσουμε. Μας έχουν στήριξει σε αυτό το σημείο. Θα πω ένα πολύ πολύ μεγάλο ευχαριστώ δημόσια στην Ειρήνη Τούρα Καλαβία, την εκδότριά μας, τον πρόεδρο του οργανισμού, Μπρίθ Ναμπιάρ, οι οποίοι από την πρώτη κιόλα στιγμή που ακούσανε για το δωρεάν, για το λόγο που εμείς θέλουμε να βοηθήσουμε, μας αγκαλιάσανε και μας στηρίξανε χωρίς να μας ξέρουν αρκετά. Και βλέπω πίσω ότι έχετε βάλει τρίγκα το διαγνωστικό. Έχεις βάλει κάποια διαγνωστικά. Είναι ο Δημητριάδης, το Νεφρολογικό Κέντρο Σαρωνικού, το Νεφροκάρε. Νεφροκέρ. Τι είναι αυτά, αυτά είναι διαγνωστικά. Είναι η μονάδα θερμοκάθαρσης που μας στήριξαν. Μπράβο. Με το βολό τους για να πούμε ο Δημητριάδης. Εν τω μεταξύ να πω ότι ο εκδοτικός οίκος δεν έκανε μια παπατσουλιά, έκανε ένα πολύ ωραίο καλοφτιαγμένο βιβλίο με πολύ ωραίες σελίδες που δεν σκίζονται εύκολα. Να πω ότι το χαρτί είναι οικολογικό, το μελάνι οικολογικό. Είναι πάρα πολύ ωραίο βιβλίο, πάρα πολύ και σαν αφή. Το παραμύθι αυτό αφιερώνεται στους μικρούς μας ήρωες που μάχονται ενάντια στην νεφρική ανεπάρκεια με δύναμη τα μωρά μου, γιατί μου είδαμε τα κλάματα. Δυστυχώς, να πω όμως εδώ ότι αυτά τα παιδιά είναι ιδιαίτερα δυνατά. Τους λένε αλήθειες, εμείς προσπαθήσαμε να αποφύγουμε λέξεις δύσκολες που μπορεί να τα τρομάξουν, αίμα, θάνατος, πόνος. Το κάναμε λίγο έτσι πιο light. Θέλαμε να ταυτιστούν με το ρούλι με φρούλι, να το δούμε σαν παιχνίδι, σαν μια περιπέτεια που η τελική, το τέλος θα είναι μια μεταμόσχευση, σαν έπαθλο. Οπότε πραγματικά ταυτιστήκανε και δεν ταυτιστήκανε μόνο μικροί,
ταυτιστήκαν και μεγάλοι άνθρωποι στην αιμοκάθαρση και μας λένε μάλιστα ότι άνθρωποι που κάνουν αιμοκάθαρση, μεγάλοι, μας λένε ότι το διαβάζουμε πριν κοιμηθούμε και χαλαρώνουμε. Δηλαδή, αγγίξαμε, θέλαμε να αγγίξουμε μικρές λεπτές. Θα σου πω τώρα κάτι που μου είπε η φίλη μας, η Αγγελική, η Γεωργία, Αγγελή Γεωργία που την είχα φέρει, που αυτή είναι αφηγήτρια παραμυθιών και μου είπε, είναι απάντηση σε αυτό που λες, ότι τα παραμύθια δεν φτιάχτηκαν για τους μικρούς, τα παραμύθια φτιάχτηκαν για τους μεγάλους. Ήταν οι μύθοι που λέγανε οι μεγάλοι που μαζευόντουσαν και λέγανε παραμύθια. Ναι. Μετά ήταν οι αδερφοί, οι Κρίσμπεροι, πώς λέγονται αυτοί που φτιάξανε και κάνανε το τέλος έτσι ώστε να αρμόζει και φτιάξαν τα παιδικά παραμύθια. Οι μύθοι και τα παραμύθια ήταν, τα είχαν οι μεγάλοι, τα λέγανε. Μάλιστα. Γι' αυτό είναι μια παρηγοριά. Και εννοείται ότι πρέπει να, γι' αυτό το παραμύθι πρέπει να αγκαλιάζει όλους. Δεν πρέπει να απευθύνεται μόνο στα παιδιά. Δεν είναι όμως μόνο στα παιδιά, μείναμε και στους μεγάλους που κάνουν αιμοκάθαρση, στους νεοφερμένους ασθενείς των μονάδων αιμοκάθαρσης που με άγχος και φόβο παίρνουν. Φτιάξαμε το γλωσσάρι της αιμοκάθαρσης. Είναι ένα λεξικό το οποίο μπήκε στην Εθνική Βιβλιοθήκη Ελλάδας ως επιστημονικό σύγγραμμα. Λέξεις και φράσεις που ακούμε καθημερινά στη μονάδα αιμοκάθαρσης και δεν γνωρίζουμε τη σημασία τους. Και διανεμένεται δωρεάν και αυτό, και αυτό σας βοήθησε. Ναι, αυτό είναι η πρώτη έκδοση, δεν είναι πλέον δωρεάν. Δηλαδή όσοι πήρανε, πήρανε. Και επειδή κάποιοι λίγο μπερδευτήκανε με το γλωσσάρι και μπερδέψανε και εμάς, σε λόγια, αποφασίσαμε ότι όποιοι πήρανε, πήρανε, από εκεί και πέρα όποιος θέλει. Όχι, μάλλον δωρεάν για τους νευροπαθείς, ναι. Όχι δωρεάν για τις μονάδες. Δηλαδή, θα πρέπει αυτός που έχει τη μονάδα να πάρει 10-20 όσα θέλει και να δίνει να διαβάζουν τους νευροπαθείς του. Αυτό εννοώ. Για να μην μπερδευόμαστε, το δωρεάν είναι για τους νευροπαθείς. Δεν ζητάμε λεφτά από τους νευροπαθείς για να το πάρουν. Όμως, αν κάποια μονάδα, ιδιωτική ή δημόσια, θέλει να το αποκτήσει για τους νευροπαθείς του, καλό είναι λοιπόν να απευθύνεται στον εκδοτικό οίκο, στη Writer The National Vision και στην Ειρήνη Ντούρα Καμαδία και να το παραγγέλνει για να μπορούμε οι νευροπαθείς να το έχουν δωρεάν. Φυσικά, λίγοι. Μου αρέσει αυτό που είναι τα δικαιώματα των νευροπαθών. Τι έχουν σαν δικαιώματα, είναι νευροπαθείς, αιμοκάθαρση. Παναγία μου. Αποκλείεμαι. Είναι η δεύτερη έκδοση. Το είχαμε βγάλει και σε ένα άλλο το 5 τετραδιάκι, μικρό βιβλιαράκι. Όμως αποφασίσαμε να το κάνουμε πιο λούξ έκδοση. Σταμάτα γιατί κάνω άσχημη σκέψη τώρα. Για να γίνει πιο βιβλίο, πιο όμορφο, πιο... λίγες είναι αυτές οι μονάδες που ενδιαφέρονται όμως να ενημερωθούν οι νευροπαθείς τους, δυστυχώς. Κανένα δεν θέλει να βάλει χέρι στην τσέπη τελικά. Καρότσι, λέει, ανάνεψη, κάριο. Άκου τώρα, αν έχεις υπερβολικό κάριο, πεθαίνεις δηλαδή. Όπως θα πέσει υπερβολικά τότε. Ναι, ναι, ναι. Η πατήτηδα είναι που κάνει... Ναι. Νομίζω θα είναι ο Παντελής. Παρακαλώ. Καλησπέρα, ο Παντελής. Γιατί δεν μας πήρες το σταθερό, δεν έβγαινε. Όχι, όχι, και τα δύο μας διευκολύνουν, μια χαρά. Τώρα σε βάλαμε ανοιχτή ακρόαση. Λοιπόν, να σε καλωσορίσουμε, Παντελή μας. Εδώ πέρα την πήρα από τα μούτρα την καημένη την Έλενα, την ξεψάχνησα, της έκανα και προσωπικές ερωτήσεις. Μου έλεγε για το δέσιμο που έχετε και εγώ το μεταξύ να σου πω την αλήθεια μου, στην αρχή νόμιζα ότι έχετε κάτι πιο συναισθηματικό. Μετά μου λέει, σε παρακαλώ πολύ, το παιδί είναι μικρό και εγώ έχω άντρα. Της λέω, κοπελιά, και εσύ δείχνεις μικρή όμως, τι να σου κάνω, δεν φταίω εγώ που μικρό δείχνεις. Έτσι δεν είναι. Είναι αυτό, ναι. Αλλά μου είπε ότι εδώ πέρα ο ένας συμπληρώνει τον άλλον και τώρα βέβαια ξεφύλιζα το γλωσσάρι της αιμοκάθαρσης και μου έλεγε ότι το φτιάξατε και το διανεμένατε δωρεάν
Τώρα βέβαια έχετε πει ότι όποιοι ενδιαφέρονται μονάδες θα πρέπει να το αγοράσουν για τους ασθενείς. Δεν υπάρχουν απορία για να μπορούμε να το προσφέρουμε στις μονάδες. Και εδώ που τα λέμε δεν είμαστε υποχρεωμένοι να προσφέρουμε στους κλινικάτες τίποτα. Για τους νευροπαθείς αυτοί πρέπει να μεριμνήσουν. Εμείς το γράψαμε και αυτοί πρέπει να το πάρουν και να το δώσουν στις μονάδες ως καλοί κλινικάτες. Έτσι. Για να βοηθήσουν τον κόσμο. Γι' αυτό το λέω, δεν κάνανε μονάδες. Έτσι. Α, ναι, 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 γιατί υπάρχουν ιδιωτικές κλινικές, θες να μου πεις τώρα. Υπάρχουν ιδιωτικές κλινικές που θα έπρεπε να νοιαστούν γι' αυτά. Επιβάλλεται να το είχαν και δεν μιλάω αν έχουν 50 άτομα να πάρουν 50 γλωσσάρια, μπορούν να πάρουν 10, να το διαβάζει ο καθένας και να το αφήνει να το διαβάζει ο επόμενος. Κοίταξε να δεις, μια καλή κίνηση θα ήταν αυτό, αλλά αυτό πρέπει τώρα να πάρει, να πάρει κάποιος τα πόδια του, ας πούμε, να πω εγώ ότι κάνω αθλητισμό. Όχι, τα έχουμε πει, τα και ξέρουμε. Να πάω σε 10 τέτοια και να τους πω πάρτε από 10 κομμάτια. Όχι, να υπάρχουν. Δεν είμαστε γερολόγοι, όχι, δεν πάει έτσι. Το έχουμε ανακοινώσει, το ξέρουν. Άρα λοιπόν, εάν πραγματικά ενδιαφέρονται για τους ασθενείς τους, δεν ξέρω για ποιο λόγο. Εγώ κατάλαβα, το λες πολύ ωραία αυτό. Ναι, μια σοβαρή. Επειδή μου πω σοβαρά. Κατάλαβα τι λες. Όπως μια αισθητικός κοιτάει και έχει τα περιοδικά που όταν έρχεται η πελάτησά τη να το ανοίξει, να το ξεφυλίσει, να μάθει 5 πράγματα, ή ο γυναικολόγος. Εγώ πάω στο γυναικολόγο μου και έχει βιβλία που με ενημερώνουν καθαρά ιατρικά για τα γυναικολογικά. Πόση ώρα τον περιμένει, το ξεφυλίζει. Θα μπορούσαν να έχουν πάρει, δηλαδή. Και για χάρη γούστο αυτές οι κλινικές, ναι, 5 κομμάτια, ναι, να τα αφήσουν δηλαδή εκεί στο τραπέζι. Απλά βοηθάς τους νοθευμένους, γιατί ο κάθε γιατρός, κατά τα ψέματα, δεν μπορεί να κάθεται και να λέει, να εξηγεί το κάθε τι στο κάθε, όταν έχει τόσους ασθενείς. Δίνει τον βιλιαράκι, τους διευκολύνουμε με αυτόν τον τρόπο. Για αυτούς που η κάθε μοκάθαρση τους στοιχίζει πολλά, δεν είναι τίποτα 5-10 γλωσσάρια. Είναι σταγόνος των ωκεανών. Λοιπόν. Αναρωτιέμαι για ποιο λόγο ανέβουν οι μονάδες. Έλατε. Παντελή μου, πες μας λίγο και για σένα, έτσι, εσύ πώς μπήκες σε αυτή την περιπέτεια. Βλέπω ότι είσαι νέος και δεν το βάζεις κάτω και έχεις θέληση, έχεις όνειρο, έχεις όραμα. Μίλησέ μου έτσι για σένα. Αγάπη μου, μπράβο, πολύ μου άρεσε αυτό. Εγώ στον χώρο της ανεπάρκειας είμαι από 14 χρονών. Αγάπη μου. Στα 19 ξεκίνησα αιμοκάθαρση. Έχω στο βιογραφικό μου μια μεταμόσχευση που χαράκτηκε λίγο. 4,5 χρόνια. Και κάνω αιμοκάθαρση εδώ και 9 χρόνια. Από την εμπειρία. Μ' ακούς. Έκλεισε. Αχ, το σήμα, Δεν έχει εκείνο σήμα. Καλό σήμα είχε όταν μιλάμε, δεν ξέρω γιατί. Καμιά φορά πηγαίνει όμως. Εγώ έχω σήμα. Μπορεί να κλείσει από εκείνο. Και δεν έχω να τον πάρω πίσω. Ναι. Δεν έχω μονάδες. Περιμένουμε. Να, με παίρνει από το σταθερό. Νομίζω καλύτερα το σταθερό, Ναι, ναι. Γιατί δεν θα έχουμε με το σήμα. Ναι. Ωραία, πες μου. Από την εμπειρία μου, διαπίστωσα ότι υπάρχει ένα κενό στην ενημέρωση. Ναι. Οι πληροφορίες που έχουμε μέσα στο βιβλίο είναι μετά από προσωπική εμπειρία. Για όλα αυτά που γράφουμε μέσα δεν μπορεί να μιλήσει ο γιατρός σε όλους, όπως είπε και η Έλενα. Δεν βγαίνουν οι ώρες. Και δεν μπορεί ο καινούριος που είναι στην αιμοκάθαρση να τα μάθει εάν ο γιατρός, ας πούμε ότι έχει χρόνο, θέληση. Δεν γίνεται ο ασθενής να τα μάθει ούτε σε μία ούτε σε δύο συζητήσεις. Αυτά θέλουν χρόνια.
Αχ, Παντελή μου. Παντελή, εσύ είσαι παιδί. Θέλω να μπω έτσι λίγο στην ψυχολογία του 14 χρονών παιδί που έπαιζε μπάλα και που άρχισε να έχει αυτά τα προβλήματα. Πώς το κατάλαβες, τι έγινε, πώς το αντιληφθήκατε, υπήρχε κάτι από την οικογένεια, υπήρχε κάποια υποψία ή έτσι ξαφνικά στα 14, σε... Από, για πες μου. Το πρόβλημα ξεκίνησε από την πρωτοχρονιά του 1999. Ναι. Ξεκίνησε με κάποιους έντονους πόνους ψηλά στα νεφρά, πιο πάνω από τη μέση. Έκανα δύο βήματα στην κυριολεξία και κουραζόμουν, πάνω περπάτησα χιλιόμετρα και από εκείνη τη μέρα, από την 1η Ιανουαρίου του 1999, είχα κάθε μέρα πυγμωραγίες. Αιμορραγίες εννοείς όταν έκανες, ναι, κατάλαβα. Και οι γονείς σου πήγες, το είπες στους γονείς σου, πώς έγινε αυτό, τι... Εγώ επειδή με τη μύτη έχω μία ευαισθησία, μου ανοίγει εύκολα η μύτη, δεν δώσαμε τόσο τη σημασία που έπρεπε. Πήγαμε σε κάποιους γιατρούς, έκανα κάποιες θεραπείες, πήρα κάποιες αντιβιώσεις, έρασε. Περνούσαν οι μήνες και φτάνουμε στον Δεκέμβρη, όπου το πρόβλημα είχε γίνει πλέον απίστευτα έντονο. Δεν μπορούσα να σηκωθώ από το κρεβάτι. Είχα δυσκολία στην αναπνοή, είχε αλλάξει το χρώμα από το δέρμα μου. Και εκεί σε πήγαν οι γονείς σου και κάνανε σπευμένα όλες εξετάσεις. Πήγαμε στο νοσοκομείο σε οτορινολαρικολόγο, στο οφθαλμίατρο, γιατί είχε πριχτεί το ένα μάτι μου πάνω κάτω τα βλέφαρα, είχε κλείσει το μάτι. Ο οφθαλμίατρος μου είπε ότι είναι κάτι οφθαλμολογικό. Ο Ριλά μου είπε είναι βουλωμένα τα σωληνάκια της μύτη. Πήρα αντιβιώσεις. Πήρα αντιβίωση για κρύωμα. Για 15 μέρες. Και ένα ωραίο πρωί, 31 Δεκεμβρίου του 1999, λίγες ώρες πριν την αλλαγή του χρόνου, έφτασα με 18 πίεση να χάσω τις αισθήσεις μου, όπου φυσικά με πήραν οι δικοί μου σηκωτό στο νοσοκομείο. Και εκεί ανακαλύφθηκαν όλα. Και είναι μια κρύα, ένα παράδειγμα. Ξέρεις τι γίνεται, αυτό θα σου έλεγα τώρα, ότι οι γιατροί εν τέλει, δηλαδή ο καθένας πας στην ιδέα, δεν σου λένε να το ψάξεις και κάπως αλλιώς, πας και του λέει στο άλλο νου, το ρηλά, ρε άνθρωπε, έχω εμβοές, τι συμβαίνει. Δεν μπορεί να μου λες, αν δεν είναι τίποτα τραυματισμένος το αυτό και αν δεν φύγει δεν είναι τίποτα. Και εγώ δεν μπορώ να κοιμηθώ. Από κάπου προέρχονται οι φοές, τι είναι η υπέρταση, τι είναι. Δηλαδή, μας ξεπετάνε κάπως βλέπω και δεν το ψάχνουν να πούνε μήπως, δηλαδή ένα παιδί τώρα πάει με κλειστά μάτια, πάει έτσι, πάει αλλιώς, δεν έπρεπε να ψάχνουν και να πούνε μωρέ κάνε και μια γενική αίματος, έτσι να στο δώσουν σαν πρόληψη ρε παιδί μου. Ο Ριλά να σου λέγε γρά κάνε και μια γενική αίματος, δεν ξέρω γιατί δεν το κάνουν αυτό, δηλαδή μου λες αυτά. Και εμένα πάει το μυαλό μου στο παιδί μου, πάει σε μένα, σε διάφορα που έχω ζήσει και λέω, κοίταξε να δεις, δεν τα έχουμε ψάξει. Γιατί μας ξεπετάνε έτσι, κατάλαβες, μας ξεπετάνε νομίζω. Δεν είναι όλοι γιατροί, υπάρχουν και καλοί γιατροί όμως και γιατροί οι οποίοι είναι πραγματικά... Να σου πω κάτι, αν αυτό το παιδί είχε διαγνωστεί ένα χρόνο, περίμενε, αν ένα χρόνο πριν, γιατί και οι αντιβιώσεις που του δίνανε μπορεί να του χειροτερέψανε την κατάσταση. Αν είχε διαγνωστεί δηλαδή νωρίτερα, ίσως κάτι προλάβαινε. Και να διαγνωστείς με νεφρική ανεπάρκεια, απλά το τρενάρεις μέχρι να δεις την αιμοκάθαρση. Μπορεί να το τρενάρεις και 10 χρόνια, αλλά δεν το βλέπω. Περνάς από στάδια, δηλαδή στο πρώτο στάδιο, κόβεις το αλάτι, δίνεις λίγο νερά εκεί παραπάνω. Ελέγχεις συνέχεια τις εξετάσεις σου.
πώς είναι, την πίεσή σου, τη ρυθμίζεις. Φροντίζεις με γραμμάρια τι θα φας, πώς θα φας, πρέπει να προσέχεις. Αυτό βοηθάει στο να το τρενάρεις, να μην πας στο τελικό στάδιο σε ένα χρόνο, σε δύο. Μπορεί να τραβήξεις και 10-15 χρόνια. Μπορεί να τραβήξεις και 5 χρόνια. Αλλά την ομοκάθαρση σίγουρα δεν είναι λοιπόν. Κάποια στιγμή θα μπεις στο τελικό. Δυστυχώς. Ναι, δεν διορθώνει. Εκτός και αν κάνεις μεταμόσχευση. Ναι, εντάξει, υπάρχουν άνθρωποι που δεν έχουν μπει καν στην αιμοκάθαρση. Απλά τους έχουν κάνει τη διαδικασία και έχουν μπει στην μεταμόσχευση κατευθείαν. Έχει τύχει και αυτό. Ναι. Αλλά είναι λίγοι. Πολύ λίγοι. Αυτό παίζει και ρόλο το χρήμα. Το. Το χρήμα παίζει ρόλο σε αυτό. Όχι, αυτό στο πώς θα εξελιχθεί η νόσος είναι θέμα οργανισμού πλέον και θέμα το πώς εσύ ακολουθείς τις οδηγίες των γιατρών και αυτά που σου λένε να ακολουθήσεις. Τώρα εγώ παιδιά πονάνε τα νεφρά μου πίσω, πονάνε όλα τώρα, να έχουν πιάσει τώρα. Το χρήμα δεν παίζει ρόλο σε αυτή. Δεν έχει να κάνει. Ρε παιδί μου, στο αν θα βρω εύκολα μόσχευμα παίζει το χρήμα. Όχι. Εκεί μιλάς για παρακράτος. Εκεί μιλάς για παρακράτος. Εγώ από την εμπειρία μου θα σου πω ότι δεν μου πήρανε όταν πήγε ο μπαμπάς μου να δώσει κάτι, τον βγάλανε καροτσάκι έξω. Α, ωραία. Μπράβο στους γιατρούς. Μπράβο, γιατί σαν και μικρό παιδί. Δεν δεχτήκανε. Το μόνο που το είπανε, αν θέλει, δώσει να καρδιολέξει τον αναισθησιολόγο. Αν θέλει. Και αυτό προαιρετικά, αν θέλει, δώσει εκεί. Και έδωσε ο μπαμπάς μου στον αναισθησιολόγο κάτι, δεν θυμάμαι τώρα το ποσό. Καλά, ναι, εντάξει, ναι, δεν μας νοιάζει το ποσό. Okay. Αλλά του είπε ότι αν θέλαμε να κάνουμε, αν ήμασταν μαγαζί, ναι. Αυτή τη στιγμή θέλουμε ένα νεκρό, καλό, το βάλαμε στην κόρη σου, η γυναίκα σου κόρη είναι καλά. Τι είναι αυτό το φακελάκι, αυτό δεν φύγε. Μπράβο του γιατρού, μπράβο του γιατρού. Η δική μου εμπειρία. Τώρα, αν συμβαίνει και πώς συμβαίνει, δεν το ξέρω. Δεν μπορώ να πω κάτι που δεν το έχω ζήσει. Ούτε μπορώ να βασιστώ τώρα σε μαρτυρίες που λένε ότι από τη μία γινόταν η μεταμόσχευση, από την άλλη γινόταν γέννα. Δεν υπάρχουν αυτά. Τι γινόταν από τη μία μεταμόσχευση? Από τη μία γινόταν η μεταμόσχευση, έλεγε μία. Μου ζητήσαν λέει 5 εκατομμύρια, ούτε ξέρω πριν χρόνια έλεγε. Από τη μία κάνανε γέννα, από την άλλη κάνανε μεταμόσχευση. Αυτά δεν συμβαίνουν. Εντάξει, είναι ψέμα. Στο ίδιο χειρουργείο εννοείς ότι γινόταν, ναι, αυτό. Ότι μέσα στο χειρουργείο, από τη μία βάζανε νεφρό στο γιο της, από την άλλη γινόταν γέννα. Δεν υπάρχουν αυτά, παιδιά. Δεν υπάρχουν. Ναι, δεν νομίζω να ισχύει αυτό. Όχι, δεν ισχύει με τίποτα αυτό. Είναι ψέματα. Όπως ότι ο γιατρός σου λέει θα μου δώσεις ή φύγε. Αυτό εμείς το θα το πάμε, θα το πάμε στα κανάλια. Ότι τώρα εντάξει, αν σημαίνει κάτι τέτοιο, το βγάλουμε αυτό που του συνέβη. Ναι. Δεν το βγάλουμε. Και τα λένε στους γύρω. Αυτό το λες. Σου ξουμούψου, ναι. Αυτό δεν στέκει. Κοίταξε να σου πω κάτι. Μένα μάνα μου που πήγε στο γεννηματάκι και έκανε για καρκίνο. Όταν πήγε στο γιατρό να δώσει φακελάκι, της τα απαγόρεψε. Και μετά η μάνα μου το κάνει εικόνες, το κάνει άλλα δώρα. Αφού δεν δεχόταν λεφτά. Ναι, αυτό άλλο. Άλλο αν θες να κάνει ένα δώρο. Ναι, άλλο ένα δώρο. Ναι, και του κάνει. Αλλά δεν το δεχτήκαμε. Κανένα. Γιατί είναι νεφρολόγοι. Εγώ τουλάχιστον δεν το έχω ζήσει αυτό στο λαϊκό νοσοκομείο. Βέβαια τώρα πλέον δεν ανήκω στο δυναμικό του λαϊκού. Έφυγα. Πού ανήκεις? Στον Ευαγγελισμό. Α, γιατί έτσι? Γιατί δεν μου αρέσει το σύστημα του λαϊκού πλέον. Α, δηλαδή, να τα μάθουμε και αυτά. Ήμουνα λίγο ξεκρέμαστη. Δεν είχα γιατρό τα τελευταία από την πανδημία και έπειτα. Λίγο χύμα τα πράγματα, για μένα. Και στο Γενικό Κρατικό Νίκαιας έχω ακούσει ότι είναι πολύ καλή γιατρή. Και στο είναι Γενικό γιατρή. Κρατικό Νίκαιας είναι. Και είχα γνωρίσει μία κοπέλα που μου λέει είμαι νεφροπαθής. Και αυτή δούλευε κιόλα η γιατρή. Και τι να σου πω τώρα, μου λέει για τους γιατρούς, λες και είναι αδέρφια της και όχι μόνο οι γιατροί που την αναλαμβάνουν και κάνουν αιμοκάθαρση. Να ξέρει τον ψυχολόγο, να ξέρει τον. Δηλαδή όλους. Οι γιατροί είναι εξαιρετικοί. Δεν λέω ότι δεν είναι. Απλά για πολλούς λόγους που δεν θέλω τώρα να τους πω, προσωπικούς μου, δεν μπορούσα να συνεχίσω με γιατρό. Κατάλαβα. Οπότε όταν είδα ότι μία γιατρός που την ήξερα πολύ και εγώ με έφυγε και πήγε στο Ευαγγελισμό, την αποκλείσα πολύ δεύτερη σκέψη. Εσύ Παντελή μου, εκεί πέρα που είσαι, που είναι και επαρχία, που είναι και λίγο πιο δύσκολα τα πράγματα, για πες μας έτσι τι γίνεται εκεί, βάλει μας λίγο σε μια εικόνα. Με την αιμοκάθαρση.
Με τα νοσοκομεία, με την. Ναι. Τα νοσοκομεία είναι παντού το ίδιο, φαντάζομαι. Το ίδιο πρόβλημα, το ίδιο σε εισαγωγικά χάλι, τρομερές ελλείψεις. Να σου κάνω μια ερώτηση. Εσύ εκεί πέρα δεν έχεις και δημόσιο νοσοκομείο κοντά σου για να πηγαίνεις. Άρα πηγαίνεις σε κάποια ιδιωτική κλινική. Άρα τα κουμπάς, έτσι. Μονάδα τεχνητού νεκρού έχει το νοσοκομείο της Βέρεια. Α. Ναι. Σαν πρωτεύουσα νομού έχει μονάδα μέσα. Εγώ βέβαια κάνω σε ιδιωτική μονάδα. Αυτά δεν στα καλύπτει, το ΙΚΑΣ τα καλύπτει. Ναι, ναι, τα καλύπτει. Αχα. Να πούμε αυτά τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν γενικά, δηλαδή όπως έβλεπα ότι χρειάζεστε και να τα μηχανήματα που γίνεται η μετάγγιση. Πώς λέγονται οι νεύρο... Τεχνητή νεύρη. Όχι τεχνητή νεύρη. Τώρα που μου πες που μαζεύαμε υπογραφές. Α, πλευροβολής και υπερήφους. Μπράβο, ναι. Αυτό θα σου πει ο Παντελής για τον υπερήφο που είναι απαραίτητο. Για πες μας, Παντελή μου. Τώρα θα σου πω, επειδή έχω κατελειώσει νοσηλευτική, βασιζόμαστε πάνω στις φλέβες που βλέπουμε, εντάξει. Ψηλαφίζουμε, γιατί δεν είναι, πώς λες ότι δεν είναι, φαίνεται η φλέβα που θα πάω να χτυπήσω, φαίνεται. Δεν πάω να χτυπήσω το δέρμα σου εδώ που δεν έχει φλέβα, ρε παιδί μου, πάω εκεί που είναι οι φλέβες σου. Εμένα, δηλαδή, όλα τα χέρια φαίνονται οι φλέβες. Τώρα με το χέρι, τι ψηλαφίζουμε. Ψηλαφίζουμε να δούμε τη δύναμη της φλέβας που μπορούμε να χτυπήσουμε, κατάλαβες. Τώρα θα σου πω, αγάπη μου γλυκιά, άμα πας και στην Ομόνια και δεις εκεί τα παιδιά, δεν έχουν τελειώσει καν νοσηλευτική και βρίσκουν τις φλέβες τους. Και βρίσκουν στην ελιά, που είναι το πιο κύριο, κάτω στην ελιά. Η ελιά, ξέρεις ποια λέμε, τη φλέβα που είναι στα χαμνά μας κάτω, που ενώνει το πόδι μας. Αυτή λέγεται ελιά η φλέβα. Λοιπόν. Όταν κάψουν λοιπόν από την ηρωίνη όλες τις φλέβες, αυτή που μένει κεντρική και δεν καίγεται είναι αυτή κάτω, η ελιά που λένε, η κεντρική φλέβα. Λοιπόν, δεν είναι τυφλό σύστημα ότι δεν βλέπει. Δεν γίνεται να μην βλέπουμε το... Βλέπεις τη φλέβα και χτυπάς. Την αρτηρία όμως. Τι? Την αρτηρία όμως. Και πάλι. Μιλήσω. Ναι, μιλήστε. Και πάλι θα μιλήσω από την εμπειρία μου, επειδή έχει τύχει να γίνουν κάποιες αποτυχημένες προσπάθειες παρακέντησης σε μένα, άκουγα σε τέτοιες περιπτώσεις, άκουγα την νοσηλεύτρια να λέει, μα πώς, γιατί, μέσα είμαι, γιατί να μην δίνει αίμα. Ότι είναι μέσα στη φλέβα και δεν δίνει με αίμα. Ωραία. Και άκουγε, τώρα είδες καμιά φορά αυτά λένε οι γιατροί και εγώ άλλος τώρα σκέφτεται στο μυαλό του και σου λέει τι γίνεται. Μπορεί να μην δίνει αίμα γιατί δεν έχει δύναμη το αίμα σου να φύγει. Ή μπορεί να είναι, αυτό μου έχει τυχεί και εμένα, να πάω να κάνω να δώσω αίμα και να μην δίνει αίμα.
Τέλος πάντων, αυτό είναι που μου το μόνο που μου το λες, να τριχιάζω με τις βελόνες. Άσε με. Μόνο που μου τα έμεινε ψυχή μου. Λοιπόν, μιλήστε λίγο, πάνω να ανοίξω τον καλεσμένο, τον δεύτερο που έρχεται. Μιλήστε, συνεχίστε, γιατί θα πέψει λίγο. Ναι, έχετε στο μικρόφωνο. Έλα, συνεχίστε αυτό που λέγατε. Ήρθε ο καλεσμένος και ο επόμενος. Ωραία. Νομίζω ότι είναι μια πολύ ωραία εκπομπή. Λέμε αλήθειες και αυτό είναι σημαντικό τώρα. Λέμε αλήθειες όμως. Πρέπει να υποθούν κάθε στιγμή όπως είναι. Βεβαίως και να υποθούν. Όπως για να καταλάβει και η Ολυμπία ότι η αιμοπάταξη στηρίζεται στην αυτερή και στη φλέβα. Άρα μπορεί μια νοσηλεύθερη να βλέπει τη φλέβα, δεν μπορεί όμως να δει την αρτηρία. Αυτό, εγώ τα λέμε τυφλό σύστημα. Πολλές δεν βλέπουν ούτε καν τη φλέβα, ούτε καν την ύπνος. Δεν το πούμε. Λέω, να πούμε στην Ολυμπία, λέω, ότι στηρίζεται η αιμοκάθαρα στην αρτηρία και τη φλέβα. Από τη φλέβα παίρνουμε την αρτηρία, επιστρέφουμε, το αίμα καθαρό. Η νοσηλεύθερη που να βλέπει την φλέβα, δεν βλέπει την αρτηρία. Ο υπέρηχος είναι αναγκαίος και νομίζω θα ψηφιστεί να πει... Κάτω! Να πει παντού. Ναι. Γιατί θρομβώνονται φλέβες από άστοχες παρακεντρήσεις και μπορεί νοσηλεύθερη... Σπάνε άδικα του κόσμου τις φλέβες. Δεν είναι μόνο το σπάσεις τη φλέβα. Κατεβαίνεις. Είναι να δημιουργήσεις θρόμβους. Ναι. Οι οποίες μπορούν να θρομβώσουν τη φλέβα. Όταν, ας πούμε, ο Παντελής φλεβοκεντήθηκε 17 φορές και νοσηλεύτηκε στο διαβαλκανικό, είναι θέμα νοσηλεύτριας, η οποία δεν έκανε καλά τη δουλειά της. Ήταν τραγική, γιατί πάνω από δύο φορές υπογορεύει να φλεβοκεντείται και η κυρία αυτή δεν φλεβοκεντήθηκε 17 φορές. Δεν και σώ να το πετύχει. Δεν θα το πετύχει, κυρία μου, που να φτιάξει 117 φορές. Γιατί σ' άσχετη. Δεν το έκανε σωστά. Και παραλίγο να του στοιχίσει το χέρι. Συγγνώμη, Παντελή, που τα λέω, αλλά είπαμε σήμερα που είμαι αλήθεια. Καλά κάνατε. Και το μεταξύ να σας πω κάτι, παιδιά. Δεν επαρκούν 10 ώρες εκπομπή εδώ πέρα να κάνουμε. Ξανά μου τα λέτε αυτά. Απλά να σου πω κάτι. Όχι, πραγματικά από Σεπτέμβρη θα ξανακάνουμε μια εκπομπή. Να μιλήσουμε και να μιλήσουμε για αυτά. Τη 19 του μήνα θα έχω ένα παθολόγο εδώ. Γιατρό παθολόγο από το Γενικό Κρατικό Νίκαιας. Θα ρωτήσω κιόλας και να δω μήπως κάνουμε από Σεπτέμβρη κάποια έτσι, συνεννοηθώ και μαζί του και κάνουμε κάποια πιο εξειδικευμένη εκπομπή και με γιατρό εδώ δηλαδή. Δεν είμαστε, εμείς μιλάμε από την αυτό κυρία. Λέω. Και να φέρουμε κάποιο γιατρό και να έρθουμε και να συζητήσουμε καθαρά για όλα τα προβλήματα, γιατί υπάρχουν αρκετά προβλήματα και το κράτος δεν χρηματοδοτεί. Να τα λέμε αυτά. Για μένα είναι φάουλ το ότι πρέπει ένα παιδί 20, 30, 10 χρονών, 5 χρονών να πληρώνει ιδιωτική κλινική για να πάει να κάνει την αιμοκάθαρση. Δεν πληρώνεις από τις διατήσεις σου, σε καλύπτει. Σε καλύπτω ή καλά. Καλύπτει τα πάντα. Α, πάλι καλά. Λοιπόν, να ξαναπώ για το γλωσσάρι της αιμοκάθαρσης. Που είναι μια πολύ ωραία πρόταση να το πάρουν όλα τα διαγνωστικά κέντρα που κάνουν τα κέντρα αιμοκάθαρσης να το έχουν, γιατί βοηθάει πάρα πολύ τους αρχικούς ασθενείς. Τουλάχιστον όσοι ενδιαφέρονται για τους ασθενείς τους. Μπράβο, ναι. Και βέβαια για τους μικρούς. Όσοι ενδιαφέρονται, άστε. Για τους μικρούς μας νευροπαθείς, παιδιά, αν είχα χρήματα, πιστέψτε με, θα έκανα αγορά. Έστω το παραμύθι και αυτά να τα κάνω δωρεά εγώ σε... Κατάλαβες τι λέω, να πήγαινα εγώ να τα κάνω δωρεά. Κάποια στιγμή μπορεί να αξιωθούμε, θα δούμε. Είναι πολύ ωραίες προτάσεις. Αυτό θα δούμε πώς το πω και στο Δήμο. Που είναι, γιατί έχουμε ένα Δήμο που είναι πολύ ευαισθητοποιημένο. Ο Γιώργος ο Κουτελάκης είναι ένας άνθρωπος που έχει πολλές ευαισθησίες. Και θα το πω εγώ σε κάποια άτομα, μήπως μπορέσουμε και μέσω Δήμου και κάνουμε και κάποια μερίδα, θα δούμε. Λοιπόν, και το παραμυθάκι μας. Βέβαια, για το... να πούμε ότι δεν το γράψαμε μόνο εμείς το γράψαμε, αλλά το επιμελήθηκε ιατρικά ο νευρολόγος.
βέβαια. Και μπήκαμε εσύ ως... Άρα, τότε την επόμενη θα μου έρθετε με τον κύριο Χίρα εδώ. Ναι, γιατί όχι. Γιατί να φέρω εγώ δικό μου γιατρό, αφού έχουμε έτοιμο γιατρό. Όλα, θα σου φέρουμε εμείς, θα μου φέρετε, μπράβο. Μπράβο, έτσι ακριβώς. Όπως μας λέει η Τριανδρία, γιατί συνεργαζόμαστε. Ακριβώς αυτό θα κάνουμε. Μπράβο, πρώτα ο Θεός, Σεπτέμβριο-Οκτώβριο και δεν ξέρεις. Μπορεί να θέλει να έρθει και από κοντά ο Παντελής να μας δει, έτσι δεν είναι, Παντελή? Να τα καταφέρει και να έρθει. Μακάρι. Ακούω ένα υπέροχο κλίμα εκεί και ζηλεύω. Θα είσαι εδώ κοντά μας σίγουρα. Ή μπορεί να πάμε εμείς για ονόμα, θα δούμε. Έχει αυτό. Πάντως νομίζω ότι μπορούμε να κάνουμε πολύ ωραία πράγματα και εγώ έχω συγκινηθεί πάρα πολύ με τη δουλειά σας. Γι' αυτό επέμενα να γίνει αυτή η εκπομπή παρόλα τα εμπόδια, μέχρι και τελευταία στιγμή μπαταρίες, έλεος δηλαδή. Αφού της λέω, μα δεν γίνει και αυτή η τρίτη φορά. Λοιπόν. Πραγματικά δηλαδή, εντάξει. Μία εγώ, μία εσύ, μία το ποντίκι. Λοιπόν, τέλος πάντων, ευχαριστώ πολύ πολύ. Παντελή, είσαι μία δύναμη. Συγχαρητήρια. Είναι σαν να σε ξέρω, γιατί και σε παρακολουθώ, αλλά και στο Face και αυτά που σε παρακολουθώ, αλλά και από αυτά τόσο ωραία πράγματα που μου έχει πει η Έλενα για σένα, ναι. Εγώ εσένα σ' αγάπησα χωρίς να σε ξέρω. Από αυτά που μου είχε πει η Έλενα για σένα, να ξέρεις. Έλενα μου, χάρηκα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ναι, σ' αγαπάει πάρα πολύ. Αφού νομίζω ότι έχετε δεσμό, παιδί μου. Θα τα ακούσει ο άντρας της και θα πει. Είχε πεθάσει το γέλιο. Λοιπόν. Τα λέμε. Ναι, ναι, μου το. Είναι το alter ego μου και είμαι το alter ego του στο τι κάνουμε και αυτό. Ωραία. Εντάξει, μπορεί κάτι να το παρεξηγούν, αλλά υπάρχει μια πολύ άδολη και αγνή αγάπη μεταξύ μας. Που κάνει όμορφα πράγματα. Μια αληθινή αγάπη που γι' αυτό δημιουργούν όμορφα πράγματα. Παιδιά, σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Είσαι εξαιρετική υποδέσποινα. Και πιστεύω να ξανακάνουμε και άλλη εκπομπή. Δεν είναι ο κύριο Χίρα αυτό. Να πει πιο. Μπράβο, πιο αισθησιακό. Και σαν γιατρό να δώσει το δικό του στίγμα. Έτσι. Για οτιδήποτε. Εμείς ετοιμάζουμε ένα προσέκδοση και το παραμύθι μας. Η Λίτσα η Καρδουλίτσα έχει χαμένη βαλβίδα. Και τα παιδιά με την καρδούλα. Περιμένουν ένα μόσχετο μακαρδιά. Έλα, μωρέ, γιατί μου το λέτε και συγκινούμε. Και είναι μια άλλη συγκινή. Απλά θέλουμε να. Αυτά με τα φήμηση τα παίρνεις. Από αυτά τα δύο η Λίτσα μας και το κοριτσάκι μας θα έχει δική του προσωπικότητα. Οπότε πάμε βήμα-βήμα με τη Λίτσα λίγο. Γιατί δεν θέλουμε να την καταπιεί ούτε ο ρούλης του το γλωσσάρι. Ναι, θέλουμε να είναι έτσι, να έχει δική της προσωπικότητα και να δώσει το δικό της στίγμα. Στο δικό μας κόσμο και στον κόσμο των παιδιών. Πολύ ωραία. Σας ευχαριστώ πολύ στο επανειδή. Καλή δύναμη σε όλα, καλή δημιουργία. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Περίμενε τώρα. Τέλεια.